Πάτερ Ιγνάτε, ευλογείτε. Θα θέλαμε αν μπορείτε να μας κάνετε μια δήλωση ή να μας πείτε κάτι για την απόφαση του δικαστηρίου την προφησινή, με την οποία στενοχωρέθηκε πάρα πολύ όλος ο αναπαρκτιακός λαός. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους, καλή Ανάσταση. Ήθελα να πω τούτο, ότι το νομικό πρόσωπο της Εκκλησίας Ελλάδος, το οποίο όλοι το σεβόμαστε, είναι μία από τις πιο αρχαίες, θα έλεγα, δημόσιες υπηρεσίες. Βέβαια, πρέπει να ξέρουμε ότι στο κράτος το ελληνικό, με την ίδρυση του ελεύθερου ελληνικού κράτους, η εκκλησία, η ιδρυωμένη εκκλησία της Ελλάδος αποσπάστηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και πολλά προβλήματα έκτοτε, γιατί δημιουργήθηκε μία δημόσια υπηρεσία με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι ιεροί κανόνες πάντα να έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής. Η συγκεκριμένη απόφαση βέβαια δεν είναι που με αφορά και αφορά και το αυτοδιοίκητο των ιερών μονών, θα έλεγα κατ' επέκταση. Δεν είναι μία αμετάκλητος απόφαση, γιατί μπορεί και σκέφτομαι και εγώ και οι νομικοί συμπαραστάτες να την προσβάλλουμε την απόφαση. Ήδη έχει κατατεθεί από τον καθηγητή εκκλησιαστικού δικαίου στο Συμβούλιο Επικρατείας αίτηση ανέρεσης και αναστολής. Και βεβαίως υπάρχουν και βάσει των ιερών κανόνων δυνατότητες για να προσβληθεί και ενώπιον της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, του σώματος των επισκόπων μας δηλαδή, και ενώπιον του Πατριαρχείου, δυνατότητα κλπ. Δεν χρειάζεται καμία ανησυχία. Οι ιερές μονές είναι τόποι λατρείας και ως τόποι λατρείας προστατεύονται και από το Ελληνικό Σύνταγμα και βεβαίως από τα άρθρα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κλπ. Είμαστε εδώ, ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά με αγάπη να εορτάσουμε πρώτα ο Θεός τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση του Κυρίου. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.